Ο τεχνικός σύμβουλος της ΕΑΣ Αίγας Δωδεκανήσου, κύριος Σάββας Διακονικόλας, αναφέρεται στο ανεπτυξιακό πρωτάθλημα Δωδεκανήσου στην κατηγορία Παμπέδων Πανκορασίδων Α, που θα διεξαχθεί σήμερα Σάββατο στο νέο δημοτικό στάδιο Ανταγόρας με ώρα έναρξης στις 4:30. Ο κύριος Διακονικόλας μιλά για το πόσο σημαντικοί είναι οι αγώνες σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία και στην οποία προετοιμάζονται οι επερχόμενοι αθλητές και οι οποίοι εντρυφούνται στα αθλητικά ιδεώδη και το ΕΦ αγωνίζεστε. Πραγματικά είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω τους αναπτυξιακούς αγώνες Παμπέδων Πανκορασίδων Α που θα δεξιαχθούν στο όμορφο νησί Πισκό αύριο Σάββατο 6 Μαΐου με συμμετοχή παιδιών από όλα τα Δωδεκάνησα, τα αθλητικά σωματεία Στίβου της Δωδεκανήσου, με σκοπό την ευγενή άμυλα και την συμμετοχή τους σε αυτούς τους όμορφους αγώνες. Στόχος των παιδιών, εκτός από τη συμμετοχή τους που καταχειροκροτείται, είναι η επίτευξη ορίων συμμετοχής ώστε να συμμετάσχουν στους μεγάλους αγώνες της κατηγορίας τους, όπως για παράδειγμα το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, και να δώσουν και ένα χαρούμενο απόγευμα σε όλους όσους παρευρεθούν στο στάδιο με τις επιδόσεις τους και με την προσπάθειά τους. Κύριε Διακονικόλα, τα τελευταία χρόνια ο κλασικός αθλητισμός ανθεί στα Δωδεκάνησα. Έχουμε αθλητές και αθλήτριες σε εθνικές ομάδες και νικάνε και σε πανελλήνια πρωταθλήματα. Θεωρείτε ότι γίνεται εξαιρετική δουλειά και από τη Νέα ΣΕΓΑΣ που είστε τεχνικός σύμβουλος, αλλά και από τους συναδέλφους σας προπονητές των σωματείων Στίβου της Δωδεκανήσου? Πράγματι, όλα αυτά τα χρόνια και στο παρελθόν και τώρα, αλλά φαντάζομαι και στο μέλλον, τα Δωδεκάνησα έχουν μεγάλο αριθμό παιδιών τα οποία ο κόσμος τα θεωρεί ταλέντα και μέσα με τη σκληρή δουλειά που πραγματοποιούν με τους αξιόλογους προπονητές τους, οι οποίοι είναι πάνω απ' όλα καθηγητές φυσικής αγωγής, είναι επιστήμονες, είναι ψυχολόγοι, μπορούν και τα καθοδηγούν σωστά, μεθοδικά, εφαρμόζοντας το νους υγιή εν σώματι υγιή σε όλα τα σωματεία της Δωδεκανήσου και γι' αυτό φέρνουν αυτά τα καλά αποτελέσματα. Η ΕΑΣ Αίγας Δωδεκανήσου είναι πάντα δίπλα στα αθλητικά της σωματεία και εφαρμόζει και αξιολογεί όλους τους προπονητές ώστε τα σωματεία αυτά να μπορέσουν να κρατήσουν το επίπεδο του αθλητισμού στα Δωδεκάνησα πολύ υψηλά. Ένα μήνυμα στους φιλάθλους προκειμένου να έρθουν αύριο να καμαρώσουν και να τιμήσουν με την παρουσία τους τους πρωταθλητές που είναι και δικά τους παιδιά. Θα θέλαμε όλοι οι φιλάθλοι να έρθουν στο στάδιο, να παρακολουθήσουν τους αγώνες. Συνήθως τα αθλήματα του Στίβου δεν είναι τόσο διαδεδομένα όπως ήταν στο παρελθόν ή όπως είναι κάποια ομαδικά αθλήματα. Έχουμε συνηθίσει έτσι κι αλλιώς να αγωνιζόμαστε σχεδόν με άδειες κερκίδες, αλλά το θέαμα που προσφέρουν οι αγώνες αυτοί είναι κάτι διαφορετικό σε σχέση με κάποια άλλα αθλήματα. Σίγουρα μετά τον αγώνα τον ποδοσφαιρικό που θα διεξαχθεί εδώ σε αυτό το στάδιο θα συνεχίσουμε εμείς με τους δικούς μας αγώνες, οπότε ελπίζουμε στους ανθρώπους που θα βρίσκονται εδώ πέρα να παρακολουθήσουν και τους δικούς μας αγώνες. Καλό λοιπόν όλο το νησί της ΚΟ να παρευρεθεί στο στάδιο Ανταγόρα για να συμμετάσχει, να χειροκροτήσει την προσπάθεια της ΕΑΣ Αίγας Δωδεκανήσου, των αθλητικών σωματείων και των παιδιών μας κυρίως.